συντονίζονται και καταστρώνουν το σχέδιό του για τη μεγάλη νομική μάχη. Το κατόφυλλο τη νομική υπηρεσία, προκειμένου να συναντηθούν με το Γενικό Εισαγγελέα τη Δημοκρατία, πέρασαν νωρί το μεσημέρι ο ένα εκ των δύο διορισμένων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση τη μονή Γιώργο Παπαϊωάννου. Δέκα μέλη των ανακριτικών ομάδων και επικεφαλή του ΤΑΕ Αρχηγείου, μεταξύ των οποίων η Διευθύντρια Υποδιεύθυνση Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων του Αρχηγείου, που διερευνά δύο σχετικέ με τη μονή υποθέσει. Κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη, ο Γενικό Εισαγγελέα έτυχε ενημέρωση για του φακέλου. Που αφορούν τα πέντε επίπεδα διερεύνηση για την υπόθεση τη Μονή Σωσίου Αβακούμ. Θεωρούμε ότι οι υποθέσει προωθούνται κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Γενικό Εισαγγελέα φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένε οδηγίε για τη λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων. Μέσα στα στοιχεία που αναμένονται είναι και ορισμένα περιουσιακά και τραπεζικά δεδομένα από την Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να ζητήσει και νέα συνάντηση με τα στελέχη τη αστυνομία που διερευνούν τι υποθέσει. Ο Γενικό Εισαγγελέα ενημερώθηκε για τα υποδιερεύνηση οικονομικά σκάνδαλα, υπόθεση ξυλοδαρμού γυναίκας που καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος, την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον ηγούμενο της Μονής και τα όσα καταγγέλουν οι δύο αρχιμανδρίτες στον Μητροπολίτη Ταμασού Ισαΐα για το βράδυ της 5 η Μαρτίου ώρα που οι δικηγόροι των μοναχών αμφισβητούν ευθέω την νομιμότητα τη Εκκλησιαστική Ανακριτική Επιτροπή, προσπαθώντα να ρίξουν την υπόθεση πριν ακόμα αυτή βρεθεί στο Συνοδικό Δικαστήριο, τα μέλη τη Επιτροπή συνεχίζουν τι εργασίε του, διατηρώντα χαμηλού τόνου για την πορεία των ερευνών και αποκλείουν, σύμφωνα με εκκλησιαστικέ πηγέ, το ενδεχόμενο να διαλυθεί η ανακριτική ω μη νόμιμη. Η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα και οι ανακρίσει συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Η Ιερά Σύνοδο έχει τη δυνατότητα να παραβιάσει τον καταστατικό χάρτη τη Εκκλησία τη Κύπρου το κρίνει αναγκαίο χωρί να λογοδοτήσει σε κανένα όργανο. Είναι η ίδια το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο. Οι δύο μοναχοί δεν έχουν κληθεί από την Ανακριτική Επιτροπή τη Εκκλησία για Κατάθεση, διότι τα μέλη αυτή θέλουν να έχουν συλλέξει όλε τι μαρτυρίε και τα τεκμήρια πριν κληθούν να δώσουν τι δικέ του εξηγήσει οι δύο κατηγορούμενοι αρχημανδρυτέ.